Για ακόμα μια φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι έχει εγκαταλείψει τις βασικές αρχές λειτουργίας της, την αλληλεγγύη, το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό στη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε για ακόμη μια φορά αριθμό μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το Κυπριακό να κινείται και πάλι στη βάση συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Παράλληλα, πρέπει να τονίσουμε πως όσο πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο συστηματικά διολυσθένουν προς εγκατάλειψη βασικών αρχών του Κυπριακού και με τη στάση τους συμβάλλουν στη διολίσθηση του προβλήματος από διεθνές ζήτημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης σε θέμα δικοινοτικής ή ενεργειακής ρύθμισης ή ζητήματος που μπορεί να επιληθεί με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στην ουσία εξυπηρετούν την τακτική κολυσιεργία της Τουρκίας. Με τη στάση τους αυτή οδηγούν σε μονιμοποίηση της μη λύσης του Κυπριακού. Η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει το αίτημά της για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό, για να συζητηθεί η διεθνής πτυχή του προβλήματος, που είναι και η ουσία του.